Λοιπόν, θέλω να πιάσουμε λίγο το κομμάτι της εκπαίδευσης. Πρεμιέρα κάναμε τη Δευτέρα, συγκεντρώσαμε κάποια στοιχεία που αφορούν τα κενά, που αφορούν τη στελέχωση σε επίπεδο πρωτοβάθμιας, σε επίπεδο Ηρακλείου. Πάμε να πάρουμε μία γεύση, έχουμε ετοιμάσει μία παρουσίαση για να πάμε και σε ζωντανή σύνδεση. Τα κενά της εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Αυτή τη στιγμή στην παράλληλη στήριξη και αναφερόμαστε σε δασκάλους και νηπιαγωγούς, είναι 100. Νηπιαγωγοί 10. Δάσκαλοι και νηπιαγωγοί ειδικής αγωγής 15. Τμήματα υποδοχής 35. Εκπαιδευτική ειδικοτήτων 35 και ειδικό βοηθητικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό 30. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο αριθμός αγγίζει τους 225 εκπαιδευτικούς. Λοιπόν, στο ίδιο έργο θεατές θα πω εγώ, κάθε χρόνο τα ίδια προβλήματα. Πάμε λίγο στον κύριο Γιώργο Μακράκη. Πάμε να δώσουμε συνέχεια στο θέμα. Πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Ηρακλείου, Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Με μέλη του Συλλόγου ξεκινήσαμε στην πρεμιέρα με τη χοροδία. Πάμε λίγο να αναφερθούμε και βρίσκεται και σε σχολική τάξη ο κύριος Μακράκης. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Καλή τηλεοπτική χρονιά έχουμε και σε εσάς. Και καλή σχολική σεζόν για εσάς, με τα όποια προβλήματα βέβαια παρουσιάζονται. Ευχαριστούμε. Είχαμε την τελευταία διετία μαζί με τα κενά, είχαμε και την πανδημία. Πάμε λίγο να αφήσουμε στην άκρη την πανδημία. Ερωτηματικό, αλλά τα κενά παραμένουν. Τα κενά παραμένουν και δυστυχώς ενώ το Υπουργείο Παιδείας, η ηγεσία του είχε δεσμευτεί ότι τη Δευτέρα 26 Σεπτέμβρη, δηλαδή πριν δύο μέρες, θα γινόταν η δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Πληροφορηθήκαμε ότι αυτή πάει για τέλη αυτής της εβδομάδας ή αρχές της επόμενης. Όπως αναφερθήκατε και εσείς, παραμένουν αρκετά και τα κενά και κυρίως στον ευαίσθητο τομέα, στις δομές της ειδικής αγωγής, όπως είναι η παράλληλη στήριξη, τμήματα ένταξη, τμήματα υποδοχής, ειδικά σχολεία και ειδικά νηπιαγωγεία. Υπάρχει δυσκολία όταν λείπει, όπως όταν απουσιάζει ένας εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης ή ένα ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό. Σε πολλά σχολεία υπάρχουν ζητήματα τα οποία αυτά λοιπόν θα πρέπει να καλυφθούν άμεσα. Δεν πρέπει να υπάρχει άλλη χρονοκαθυστέρηση και το Υπουργείο Παιδείας, όπως είχε δεσμευτεί, θα πρέπει να τηρήσει αυτές τις υποσχέσεις και άμεσα να γίνει η πραγματοποίηση και η κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών αναγκών. Που το αυτονόητο, όπως είπατε και εσείς κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι αυτές οι προσλήψεις να γίνονται έγκαιρα από την 1η του Σεπτέμβρη που ξεκινάει το σχολικό έτος για τους εκπαιδευτικούς. Δυστυχώς και φέτος έχουμε καθυστερήσεις στην κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών. Κύριε Μακράκη, μιλάμε βέβαια για κενά. Και εμείς δημοσιογραφικά παρουσιάζουμε διαχρονικά αριθμό κενών στο μέτωπο της στελέχωσης. Στην πράξη, στα σχολεία. Σε σχολεία που αντιμετωπίζουν αυτό το φαινόμενο, που αντιμετωπίζουν και έχουν κενά. Στην πράξη τι συμβαίνει, πού πηγαίνει πίσω η διαδικασία, σε ποιους τομείς? Παραδείγματος χάρη μπορεί να επιβαρυνθεί ένα τμήμα συνολικά ως προς το εκπαιδευτικό έργο όταν ένα παιδί χρειάζεται εξατομικευμένη μαθησιακή υποστήριξη, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει συνολική επιβάρυνση. Επίσης, όταν απουσιάζουν εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων, δεν μπορεί να συμπληρωθεί το ορολόγιο πρόγραμμα. Αν, παραδείγματος χάρη, απουσιάζει ένας εκπαιδευτικός θεατρολόγος, εικαστικός, γίνονται σε πολλές περιπτώσεις υπερορίες από συναδέλφους εκπαιδευτικούς. Γίνεται δηλαδή αντικατάσταση μέχρι να έρθει ένας εκπαιδευτικός της ανάλογης ειδικότητας για αυτό το μάθημα. Ελπίζουμε, όπως είπαμε, να καλυφθούν αυτά τα κενά προκειμένου να μην επιβαρύνεται το εκπαιδευτικό έργο, να μην χάνονται διδακτικές ώρες και κυρίως όλα τα παιδιά που χρειάζονται παραπάνω ενίσχυση θα πρέπει ειδικότερα σε αυτές τις δομές να υπάρχει άμεση πρόβλεψη για κάλυψη όλων των αναγκών. Να κάνουμε μία σύγκριση με την περισσινή σεζόν και την αντίστοιχη περίοδο και να αναφερθούμε λίγο και στο κομμάτι της πανδημίας. Άλλες συνθήκες πέρυσι, άλλες φέτος. Φέτος όντως ανοίξαμε χωρίς με ένα αυστηρό πρωτόκολλο, δηλαδή χωρίς υποχρεωτική χρήση της μάσκας, χωρίς τον προληπτικό έλεγχο με self-test. Αυτό που έχουμε διαπιστώσει μετά από κάποιες μέρες όσον αφορά το υγειονομικό σκέλος είναι ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή κρούσματα που αφορούν είτε εκπαιδευτικούς είτε μαθητές. Και μάλιστα σε κάποιες σχολικές μονάδες υπάρχει και το φαινόμενο της διασποράς, δηλαδή όπου υπάρχουν κρούσματα έχουμε δει κάποια
να υπάρχει μια διασπορά μέσα σε αυτή τη σχολική κοινότητα. Ταυτόχρονα δε υπάρχει και δυστυχώς τα φαινόμενα των εποχιακών ιώσεων που δυσχεραίνουν το πρόβλημα, το εντείνουν υπό την έννοια ότι επειδή δεν έχουμε και τη δυνατότητα παροχής δωρεάν self-test, και αυτό είναι ένα ζήτημα που το είχαμε θέσει πριν την έναρξη σχολικής χρονιάς, ότι θα έπρεπε να υπάρχει από την πολιτεία, από το Υπουργείο Παιδείας, η πρόβλεψη για δωρεάν self-test, αναγκαζόμαστε, καλούμε τους γονείς σε κάθε παρατήρηση κάποιου μαθητή όπου αισθάνεται έχει βήχα, αισθάνεται ενόχληση, έχει πονάει το κεφάλι του, διότι καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει και εμείς οι εκπαιδευτικοί να πάμε σε μια διαδικασία πρόληψης. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι σε αυτή την περίπτωση το βάρος μετακυλίεται στους γονείς στο να αγοράσουν self-test, στο να υπάρχει δηλαδή ένας rapid test, να υπάρχει ένας προληπτικός έλεγχος, διότι υπάρχει και εποχιακή ίωση όπως σας είπα, αλλά υπάρχουν και συμπτώματα, κρούσματα μάλλον, του COVID-19 στα σχολεία. Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο μας λέτε. Δεν πρέπει βέβαια, δεν ξέρω τα μικρά παιδιά πώς αντιλαμβάνονται πλέον την πανδημία και την περίοδο που διανύουμε. Δηλαδή, αν είναι το ίδιο προσεκτικά σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Τα παιδιά πάντα προσαρμόζονται σε ένα γενικό πλαίσιο κανόνων. Όπως τα προηγούμενα δύο σχολικά έτη, και ειδικότερα τα παιδιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που είναι και σε μικρές ηλικίες, προσπαθούσαν και τηρούσαν τα μέτρα προστασίας, όπως η χρήση παραδείγματος χάρη της μας. Όταν το γενικό πλέον πλαίσιο με βάση τις επίσημες οδηγίες από την πολιτεία δεν είναι υποχρεωτική η χρήση παραδείγματος χάρη της μάσκας, καταλαβαίνουμε ότι αλλάζει και το πλαίσιο συμπεριφοράς και των ίδιων των παιδιών, προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν υπάρχει η χαλαρότητα όσον αφορά τα μέτρα. Προφανώς και εμείς εκπαιδευτικοί και τα ίδια τα παιδιά προσαρμοζόμαστε όσον αφορά την υγιεινή, την προσωπική, τα σωστό, χέρια. Σωστό, έχετε δίκιο. Να είμαστε καθαροί. Από εκεί και πέρα όμως το γενικό πλαίσιο κανόνων, το πρωτόκολλο είναι αυτό που υπάρχει, επομένως συμβαδίζουμε με αυτά. Μάλιστα. Τα δεδομένα.